Επιστρέφει σε καθεστώς κράτησης ο καταδικασμένος για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή Νίκος Μιχαλολιάκος, με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας που ακύρωσε την απόλυσή του. Οι εφέτες με το βούλευμά τους ακυρώνουν την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Λαμίας που είχε αποφυλακίσει με όρους τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής. Με το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, ο καταδικασμένος σε κάθριξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκε αμετανόητος συμνητής ναζιστικών έκνομων πρακτικών. Το Συμβούλιο, υιοθετώντας ανάλογη εισαγγελική πρόταση, κρίνει ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος θα πρέπει να παραμείνει έγκλειστος, καθώς εκτείει ποινή πολυετούς κάθριξης για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Συγκεκριμένα στο βούλευμα επισημαίνεται ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος με αρθρογραφίες του σε ηλεκτρονικά μέσα συνεχίζει να υμνεί τις ναζιστικού τύπου πρακτικές της Χρυσής Αυγής παρά τη δίκη και την κατεδίκη του εμφανίζοντας εικόνα αμετανόητου. Ως εκ τούτου κρίνεται ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων. Μετά την έκδοση του βουλεύματος, η κράτηση Μιχαλολιάκου θα συνεχιστεί κανονικά έως ότου εκτίσει την ποινή του σύμφωνα με τον νόμο.